Δύσκολη καιρή. Δυστυχώς βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις και θα πρέπει να είμαστε αρκετά προβληματισμένοι και συνειδητοποιημένοι στο τι γίνεται στην κοινωνία μας σήμερα και μέσα στο ταξί. Με ιδιαίτερη μαεστρία η νεαρή πελάτησα κατάφερε να κινηθεί σχεδόν αθόρυβα και να εξαφανίσει το πορτοφόλι του οδηγού ταξί. Και μάλιστα μπροστά στα μάτια του. Έκατσε δίπλα του στη θέση του συνοδηγού και ζήτησε να την πάει λίγα μέτρα παρακάτω στην περιοχή της Αμουδάρας. Όταν έφτασε στον προορισμό της άλλαξε γνώμη καθώς προφανώς είχε αντιληφθεί πως αν κέρδιζε χρόνο θα μπορούσε να το αφαιρέσει όπως και έγινε. Μετά από ρέστα που έδωσε στην πελάτησα ο συνάδελφος, αυτή καθόταν μπροστά, είδε που έβαλε το πορτοφόλιο ο συνάδελφος και του το πήρε. Ψυχρολουσία για τον οδηγό όταν λίγο μετά που άφησε την 24χρονη συνειδητοποίησε ότι έχανε το πορτοφόλι του το οποίο περιείχε μέσα το ποσό των 800 ευρώ. Άμεσα έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα μαγαζίου για να καταγγείλει το περιστατικό. Εκεί αναγνώρισε την 24χρονη από φωτογραφίες που του έδειχναν αρμόδιοι του τμήματος καθώς πρόκειται για πρόσωπο γνώριμο στις αρχές. Ο άνθρωπος τα είχε για να πάει να πληρώσει το πρατήριό του, γιατί κάθε τέλος του μηνός κόβει ένα τιμολόγιο για τη φορολογική του δήλωση ο άνθρωπος. Η τύχη ήταν με το μέρος του οδηγού, καθώς η 24χρονη εντοπίστηκε άμεσα και μάλιστα παραδέχτηκε σύμφωνα με πληροφορίες την πράξη της. Επιμένει ωστόσο πως το ποσό που κλάπηκε είναι αυτό των 400 ευρώ, το οποίο και έχει επιστραφεί μέχρι στιγμή στον οδηγό που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πως έπεσε θύμα της νεαρής. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο έχει και αυτό ένα θέμα όσον αφορά τη μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων που δεν γνωρίζουμε τι μεταφέρουν μέσα τα ασυνόδευτα. Θα πρέπει αυτό να το προβληματίζει τους συναδέλφους και να μην αναλαμβάνουν τέτοιες μεταφορές. Γιατί έχουμε τύχει στο παρελθόν περιστατικό να μεταφέρουμε δέμα και μέσα να υπάρχουν μόνο ναρκωτικά. Πολλά τα περιστατικά που έχουν να διηγηθούν οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί και στο Ηράκλειο με κούρσες, σαν και αυτοί να παίρνουν δυσάρεστη τροπή και οι ίδιοι αντί να εισπράττουν να βάζουν και από την τσέπη τους.